Το κόλπο σήμερα είναι ότι οι κριτές των πιάτων θα είσαστε εσείς. Πραγματικά με εξέπληξε το πώς εξελίχθηκε όλο το θέμα ότι θα έπρεπε να κρίνουμε εμείς τα πιάτα των συναδέλφων και συμπαικτών μας. Γιάννη, θα δοκιμάσεις δύο πιάτα. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο ορεκτικό που φτιάξατε και οι δύο ομάδες. Το ένα πιάτο που θα δοκιμάσεις θα ανήκει στη δική σου ομάδα και το άλλο στην κόκκινη ομάδα. Ο Δημήτρης με ένα μαύρο μαντίλι θα σου δέσει τα μάτια, ώστε να μην μπορείς να αναγνωρίζεις σε ποια ομάδα ανήκει το πιάτο το οποίο δοκιμάζεις. Μετά θα πρέπει να βαθμολογήσεις. Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί και με όλους τους υπόλοιπους. Αυτό γίνεται γιατί σήμερα δεν κρίνεστε μόνο μαγειρικά. Θέλω να κρίνω και την αξιοπιστία σας. Γιατί μόνο όταν είμαστε αξιόπιστοι μπορούμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά στη μαγειρική. Γιάννη, είσαι έτοιμος? Ναι. Πώς φαίνεται? Πανικοβλήθηκαν από την αλήθεια. Περιμέναμε κριτική, τελικά ήταν ο κύριος Καρμούτης, κύριος Λουκάκος. Η τάρτα δεν μου φάνηκε πολύ τραγανή. Όλες μου οι αισθήσεις είχαν πάει στο στόμα. Ήταν σχεδόν αδύνατο να ξέρεις ποιονού πιάτο είναι τι. Είναι πιο νόστιμο από το πρώτο. Στη φέρα. Το κρέας του όμως δεν ήταν τόσο τρυφερό όσο ήταν το πρώτο. Ωραία. Ήθελα να είμαι αντικειμενικός και να πω τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Κάτι μου ξυνίζει έτσι περισσότερο. Αεροπλανάκι, μπράβο. Το ένα ήταν και εμένα πολύ χαλιά. Το ζελέ το προηγούμενο μου άρεσε περισσότερο. Και είχε μια ξινή. Γιάννη, είσαι έτοιμος? Ναι. Τη στιγμή που δοκίμαζα τα πιάτα, έμεινα στο απόλυτο κενό. Πρώτη φορά είχα κλείσει τα μάτια μου να δοκιμάσω κάτι. Είναι πραγματικά τελείως διαφορετική αντίληψη. Πώς σου φάνηκε? Μια χαρά. Ωραία. Τσιμπάει λίγο, είναι αρκετά κρεμώδες. Δεν πολύ κατάλαβα κάποια ιδιαίτερη γεύση. Πάμε στο δεύτερο. Ναι. Αυτό ήταν τελείως διαφορετικό. Μου έσχασε κάτι σαν αλάτι, λίγο στη ζύμη, κάτι τέτοιο. Το βρήκες αλμυρό δηλαδή? Όχι, δεν είναι αλμυρό. Απλά το προηγούμενο δεν είχε σχεδόν καθόλου. Το δεύτερο θα έλεγα ήταν πιο γευστικό. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται. Ασχέτως αν θα έθαβα ένα συμπαίκτη μου από τη δικιά μου την ομάδα ή θα τον ανέβαζα. Αυτό δεν με απασχολούσε πραγματικά. Ήθελα να είμαι αντικειμενικός και να πω τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Μιχάλη, είσαι ο επόμενος. Πάτε, παιδιά, τα λέμε. Τα λέμε. Μόλις μπήκα μέσα, έμεινα παγωτό. Λέω, περιμέναμε κριτή και τελικά ήταν ο κύριος Καρμούτης, κύριος Λουκάκος. Λέω, κάτι τρέχει εδώ πέρα τώρα. Μιχάλη, θα δοκιμάσεις χωρίς να γνωρίζεις σε ποια ομάδα ανήκει το κάθε πιάτο. Εκείνη τώρα λέω τώρα τι γίνεται. Μπορώ να την πατήσω, να ψηφίσω τον Ανωνό, να ψηφίσω τα δικά μου, δεν θα ψήφιζα. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό το πράγμα. Πώς φαίνεται? Νόστιμο είναι. Η τάρτα δεν μου φάνηκε πολύ τραγανή. Ναι, να πάμε στο δεύτερο. Ναι. Τρομερή εμπειρία. Πολύ ωραία. Δηλαδή πήγα λίγο στη θέση των κριτών που δοκιμάζουν τα πιάτα μας και πρέπει να μας κρίνουν. Έκρινα κι εγώ κάποια πιάτα. Για πες. Αυτό μου φάνηκε πιο νόστιμο. Γιατί? Η γεύση ήταν πιο νόστιμη. Mm-hmm. Και η τάρτα την κατάλαβα πιο πολύ. Γιατί ήταν πιο τραγανό, έτσι κατάλαβα. Ωραία. Μου ούτε θυμόμουν πια την τωρεμία γιατί δεν είχαμε και επαφή με τα άλλα πιάτα. Εκείνη τώρα το μόνο που ήθελα να κάνω ήταν να βάλω καλύτερο βαθμό στο πιο γευστικό πιάτο.
Δεν σκεφτόμουν ποιο είναι πιανό. Γιάννη, θα δοκιμάσουμε. Πάμε. Τελικά ο κριτής. Ήμασταν εμείς οι κριτές. Μας την πέρανε για πρώτα απ' όλα ξαφνιάστηκα γιατί περίμενα να δω κάποιον καλεσμένο. Είχαμε στο μυαλό μας ότι θα μας κρίνει κάποιος άλλος. Γιάννη, θα δοκιμάσεις το δεύτερο ερωτικό και από τις δύο ομάδες. Χωρίς να γνωρίζεις σε ποια ομάδα ανήκει το πιάτο το οποίο δοκιμάζεις. Σαν διαδικασία μου άρεσε πάρα πολύ το ότι πρώτα απ' όλα θα κρίνουμε εμείς τα πιάτα των αλλωνών. Επίσης το όλο θέμα με τα μάτια και αυτά ήταν ενδιαφέρον, θα έλεγα. Η γεύση γενικά της σούπας ήταν πολύ ωραία. Απλά η φύτης λίγο θα ήθελα να είναι πιο αραιή για να το πω σούπα. Ωραία, το κρατάς και πάμε στο άλλο πιάτο. Η άλλη γεύση ήταν πιο έντονη. Απλά τώρα μου έκανε η υφή κάτι καλύτερο, πιο υγρό. Ωραία. Και το λουκάνικο αυτή τη φορά ήταν, δεν μου άρεσε όσο πριν. Ήταν σχεδόν αδύνατον να ξέρεις ποιον πιάτο είναι τι. Έτσι. Να καταλάβεις άμα το πιάτο που δοκιμάζεις είναι της δικιάς ομάδας ή της αντίθετης. Που αυτό πάλι θα είναι λάθος, γιατί θα σου γυρίσει μπούμεραγκ. Γιατί όπως είπαν οι κριτές, δοκιμάσαν και αυτοί τα πιάτα. Και θέλουν να δουν και την αξιοπιστία μας. Οπότε δεν έδωσα βάση ψωνού τι πώς πού, έδωσα βάση τι δοκιμάζω. Μόνο λίγο το πράσινο νομίζω ότι είναι δύσκολο να το μασίσω. Αλλά όλη η αναλογία μέσα, αλάτι, πιπέρι, δηλαδή τα υλικά, μου φαίνεται ότι είναι πολύ ωραία. Αν το πρώτο πράσινο δεν μπορούσα να το μασίσω αυτό, δεν μπορώ δύο φορές. Mm-hmm. Είναι πάνω κάτω ρευστότητα ίδια με το άλλο, αλλά της λείπει λίγο γεύση αυτή μέσα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Για ένα νούμερο, Γιάννη. Έλα ρε, του λέω, πού έβασε. Καλώς. Δεν έχουμε την εμπειρία που έχουν οι σεφ μας για να μπορούμε να κρίνουμε τα πιάτα μας. Γι' αυτό και πιέστηκα σε αυτή τη φάση. Θα δοκιμάσεις το κυρίως πιάτο και από τις δύο ομάδες, χωρίς να γνωρίζεις σε ποια ομάδα ανήκει το πιάτο το οποίο δοκιμάζεις. Άνοιξε το μας. Μεγάλη μπουκιά. Μια χαρά. Έλα ρε, τι μεγάλη μπουκιά. Είναι πιο νόστιμο από το πρώτο. Είχε περισσότερη ένταση και άρωμα. Το κρέας του όμως δεν ήταν τόσο τρυφερό όσο ήταν το πρώτο. Εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι και εκπαιδευμένοι, είμαι ουρανίσκο εκπαιδευμένο. Νομίζω ότι αυτοσυγκεντρωνόμαστε στο να μπορέσουμε να δώσουμε τη βαθμολογία που πρέπει και να είμαστε αντικειμενικοί. Ξαφνιάστηκα. Πανικοβλήθηκαν από την αλήθεια. Δεν ήξερα τι να σκεφτώ εκείνη την ώρα. Ένιωσα μεγάλη ευθύνη γιατί δεν νιώθω τον εαυτό μου τόσο έτοιμο να μπορώ να κρίνω κάποιον. Έλα, άνοιξε.
Δεν το έχω ξανανιώσει αυτό το πράγμα, ότι όλες μου οι αισθήσεις είχαν πάει στο στόμα. Ήταν απίστευτο. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Γιατί? Έχει, νομίζω, λίγο παραπάνω αλάτι. Κάτι μου ξυνίζει έτσι περισσότερο. Μου άρεσε το πρώτο πιο πολύ. Ένιωσα μια ευθύνη εκείνη την ώρα, γιατί έμπαινα στο ρόλο των κριτών και αισθάνθηκα λίγο άσχημα, γιατί έχω δεθεί αρκετά συναισθηματικά με τα παιδιά και είναι δύσκολο να κρίνω κάποιον. Το ένα ήταν για μένα πολύ χαλιά και είχε μια ξυνήλα στο τέλος. Δεν ξέρω τι βάλατε μέσα. Πολύ. Είχε ξύδι σάλτσα. Ξύδι σάλτσα ήταν, ναι. Τη δίσανε το ξύδι. Την έζησε, ναι. Ωραία, λοιπόν, το ίδιο κάναμε. Α. Όπα. Μια χαρά. Πώς φάνηκε? Αρκετά γλυκό. Καταλαβαίνω το μέλι. Το θυμάρι μου έρχεται. Για να δούμε το δεύτερο. Δεν ένιωσα παγωτό. Κατάλαβα το ζελέ. Και ο χαλβάς ήταν περίπου ίδιος. Το πρώτο μου άρεσε πιο πολύ. Ωραία. Για να ανοίξει ηρεμία, μεγάλη. Ωραίος. Πάρε και μια πετσέτα του λέω στο χέρι. Για να δούμε το άλλο. Αεροπλανάκι, μπράβο. Πιο λίγο θυμάρι. Το ζελέ το προηγούμενο μου άρεσε περισσότερο. Ναι. Διαφορές τραγικές δεν έχω άλλη. Πιο πολύ απ' όλα το θυμάρι δηλαδή ήταν που με... Ποια από τα δύο σ' άρεσε περισσότερο? Το πρώτο. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Έγινε. Πείτε πως η σημερινή αναμέτρηση των ομάδων δεν ήταν μια έκπληξη για όλους σας. Ναι, ήταν. Ο Γιάννης και ο Δημήτρης έχουν συγκεντρώσει τις βαθμολογίες σας και θα σας τις αποκαλύψουμε αύριο στο Συμβούλιο. Φυσικά, κάθε Συμβούλιο που έρχεται υπάρχει το άγχος. Το άγχος βασικά είναι στις ψήφους που βάλαμε. Το πώς κρίναμε τα πιάτα. Εκεί αγχώνομαι, αλλά πιστεύω το πήγαμε καλά. Το αυριανό Συμβούλιο με αγχώνει πολύ, διότι είμαστε σε μια κρίσιμη φάση των 8 παικτών και δεν ξέρω τι θα ακούσουμε από τους ΕΦ. Η όλη διαδικασία ήταν πολύ ωραία εν τέλει. Μετά σίγουρα ήμασταν όλοι πολύ προβληματισμένοι, αλλά ήταν κάτι πολύ πρωτότυπο, κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει και νομίζω όλοι ενθουσιαστήκαμε με τη σημερινή δοκιμασία. Όποια ομάδα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα αναδειχθεί νικήτρια. Μια νικήτρια ομάδα που όμως θα έχετε